Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Μάχη με το θάνατο δίνουν καθημερινά οι ασθενείς που εργαζόνται επειγόντως ένα κρεβάτι εντατικής θεραπείας. Τα κλειστά κρεβάτια στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα μπορεί να αποβούν μοιραία και τις ζωές ασθενών, οι οποίες συχνά ταξιδεύουν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο μέχρι να βρεθεί άδειο κρεβάτι. Μάλιστα, δεν είναι λίγες φορές που τελικά πεθαίνουν περιμένοντας, καθώς ένα στου δύο βαριά πάσματα που μένουν εκτός εντατικής είναι καταδικασμένος να πεθάνει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει λύση στο θέμα των αρχαιολογικών ευρημάτων στη Βενιζέλου, αφήνει ο πρόεδρος του Αριστοτελείου Γιάννης Μιλόπουλος, κάνοντας λόγο για γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων. Δεν υπάρχουν περιθώρια τροποποίησης στη μελέτη για τον επίμαχο λόφο, ξεκαθαρίζουν μελετήσεις του έργου της Νέας Παραλίας, πρόδρομος Νικηφορίδης. Ο αρχιτέκτονος απαντάει σε αιτιάσεις των 200 περίπου κατοίκων της Μεγάλου Αλεξάνδρου, που σήμερα προσφεύγουν στο συμφωνίο της επικρατείας για να μπλοκάρουν το έργο, υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση της ανάπλασης δεν κινδυνεύει. Ποινή φυλάκισης 3,5 ετών, εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ την ημέρα, επέβαλε σήμερα το δικαστήριο στον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Express Service, Γιάννη Ραπτόπουλο. Σε βάρος του επιχειρηματία, είχε σχηματιστεί δικογραφία για μη καταβολή φορών προς το ΙΚΑ ύψους 692.000 ευρώ. Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Περιφερειάρχη της Μακεδονίας, Απόστολο Τζικώστα, πραγματοποίησε η νέα ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Περιφερειάρχης καλωσόρισε τους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας και συνεχάρισε τον νέο Γενικό Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος της Ελλάς για τα νέα του καθήκοντα. Ο κ. Τζικώστας χαρακτήρισε επικοδομητική τη νέα ιστορία συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και των αστυνομικών αρχών. Σε περιοχές κινητοποιήσεις προχωρούν αρχαιολόγοι του Μετρό από την 5η 14 Μαρτίου, με βασικά αιτήματα την ανάκληση των μαζικών απολύσεων, την απόσυρση του προσχεδίου του νέου οργανογράμματος του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και την έναρξη διαπραγματεύσεων για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ένα συμβουλευτικό κέντρο για την δωρεάν ψυχολογική στήριξη παιδιών, εφήβων και οικογενειών, των οποίων η ζωή ανατρέπεται λόγω των απολειών που έχουν βιώσει, θα λειτουργεί στις 15 Απριλίου στην πόλη με πρωτοβουλία της εταιρείας για τη φροντίδα παιδιών και οικογενειών, στεγαστή και στο θάνατο, Μέριμνα. Το κέντρο θα είναι στελεχωμένο από τρεις ψυχολόγους που θα παρέχουν συμβουλές τόσο από τηλεφώνου όσο και κατηδίαν. Το Επαγγελματικό Σωματείο Εκδοτών Βιβλιοπολών Ελλάδος από τις 22 Μαρτίου ως και τις 20 Απριλίου διαθέτει στο κοινό της πόλης 500.000 βιβλία για όλα τα γούστα, με εκπτώσεις που ξεκινούν από 70% και φτάνουν το 90%. Για αύριο Τρίτη 12 Μαρτίου ο καιρός θα είναι αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νοτιοδυτικούς ανέμους έντασης 3 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι περιμένουμε αλλαγή στο κοινικό του καιρού, με τοπική συννεφιά, με θερμοκρασία που θα ανοίξει στους 15 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από νότια διεύθυνση και ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Αυτές λοιπόν είναι τα ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!